σε σχέση με τα γεγονότα που τρέχουν σήμερα, πρέπει να πω ότι το πρώτο πράγμα που έχει δώσει μας όταν το παράλαβαμε ήταν το έγκλημα. Αυτό μας ακολούθησε όλη τη ζωή του προηγούμενη τα 4 χρόνια. Μας ταλαιπώρησε ιδιαίτερα, διαθέσαμε δυνάμεις και βέβαια παραμένει ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο δεν το έχουμε βρει. Ένα παράπονο από την δικαιοσύνη ότι άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τώρα είναι στο εισαγγελέα ετών για να προσδιοριστεί δίκη. Όμως είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο μας ακολουθά και ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί σύντομα. Από εκεί μετά ήταν μια επιχείρηση η οποία δέχτηκε διαφόρων ειδών επιθέσεις και υπονομεύσεις. Ορισμένοι αμφισβήτησαν το δημόσιο χαρακτήρα ή αμφισβήτησαν αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς έχουμε πει ότι αυτή η επιχείρηση διαχειρίζεται ένα κρίσιμο τομέα ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο και θέλουμε πάντα να εξασφαλίζει συνθήκες ισοτιμίας, ισονομίας σε όλη την πόλη, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, για όλους τους επιχειρηματίες και για όλους τους πολίτες. Είναι κρίσιμη επιχείρηση, δεδομένου ότι αποτελεί ένα βασικό πόρο τουρισμού και δεν είναι τυχαία η συμβολή της επιχείρησης αυτής στο θέμα των γαλάζιων σημαίων, ότι είμαστε ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα σε γαλάζιες σημαίες και αυτό εμπορίστοποιείται στη δουλειά που έχει κάνει η ΔΑΕΑ σήμερα, η Δαχαλάμη παλιότερα. Παράλληλα, διαχειριζόμαστε ένα ιδιαίτερο κομμάτι του τουρισμού όπως είναι η Μαρίνα, που προσφέρει αρκετά στην πόλη, αλλά και τα προβλήματα με τις υποδομές που έχουμε και όλα αυτά που αντιμετωπίσαμε. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον την πρόεδρο, την κυρία Γενικάκη, η οποία ήταν και το πρώτο ανάγκωμα στα προβλήματα που είχαμε, τον κύριο Βάρτο, τον επόμενο πρόεδρο, όπως επίσης τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Αβραμάκη. Νομίζω ότι συνέβαλαν στο να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα και επίσης το χαρακτήρα γενικότερα της ΔΑΕΑΝ. Αντιμετώπισαν προβλήματα και προσωπικά ήταν και δέκτες επιθέσεων. Αρκετών επιθέσεων. Και νομίζω ότι με αξιοπρέπεια στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Το προσωπικό συνέφερε επίσης πάρα πολλά, αρκετά έμπειρο και νομίζω ότι πάνω σε αυτούς βασίζεται και η λειτουργία της επιχείρησης σήμερα. Σήμερα ερχόμαστε σε μια επόμενη φάση. Σήμερα επεκτηνόμαστε. Βέβαια θα θέλαμε αυτή η επιχείρηση ούτως ή άλλως είναι εκ του νόμου. Και να μην θέλαμε να το κάνουμε, μας υποχρεώνει ο νόμος. Γιατί λοιπόν αυτή η επιχείρηση επεκτείνεται από το καλό κόζιο μέχρι τη Ρούντα, ουσιαστικά ασχολείται και διαχειρίζεται το χρησιμότερο κομμάτι του τουρισμού. Σημασία για μας είναι να εξασφαλίσουμε μια καλή εργασιακή ετοιμότητα, μια καλή επιχειρησιακή επίσης ετοιμότητα, για να μπορέσουμε να δώσουμε καλές υπηρεσίες στον τουρισμό και στον κόσμο που έρχεται εδώ. Νομίζω ότι σήμερα με τη συνένωση των επιχειρήσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε οικονομίες κλίμακας, μπορούμε να μειώσουμε αρκετά τα έξοδά μας, τα οποία είναι αρκετά, να βελτιώσουμε τα έξοδά μας και τις υπηρεσίες μας. Έχω τη γνώμη ότι μπορεί και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι άνθρωποι εγνωσμένου κύρου και εμπειρίες, να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως να συμβάλλουν στο ένα και ενιαίο μέτωπο σε επίπεδο μεραμπέρα. Όταν σήμερα στον τουρισμό ιδιαίτερα συζητάμε για μία και ενιαία Κρήτη, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συζητάμε ένα και ενιαίο μεραμπέρα στη διαχείριση των παραγιών, στην προβολή, στη διαχείριση της πρόθεσης του τουριστικού προϊόντος. Και νομίζω ότι σε αυτό θα συμβάλλουμε. Ο νέος πρόεδρος, ο Κωστής Οπουνενέκης, είναι ένας έμπειρος άνθρωπος με τα επιχειρηματικά. Έχει γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και νομίζω ότι αυτή η επιχειρηματικότητα θα μπει και μέσα στη ΔΑΕΑΝ και μαζί με τους συνεργάτες, τους άξιους που έχει, θα καταφέρουν αρκετά πράγματα για να δώσουμε αυτό που περιμένουν οι πολίτες και μάλιστα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο. Εμείς μέσα στην κρίση πρέπει να παραμείνουμε όρθιοι και να βελτιώσουμε την ποιότητά μας, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος μας. Καλό ρίσκο σας εύχομαι, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο. Και δίμα και μια χειραψία ακόμα τον κύριο. Ωραία. Τα καλά γίνονται δύο φορές. Ναι, ναι. Πολύ ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Εδώ έχουμε δύο προέδρους. Δύο προηγούμενοι προέδρους. Νομίζω ότι μπορεί να μπει. Κυρίω, ίδιο. Εγώ ήμουν η πρώτη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Όμως θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του κάθε ενός που αναλαμβάνει μια τέτοια θέση να θέσει τις ιστορίες των περιστάσεων και κυρίως να φροντίζει για τη σωστή διαχείριση και λειτουργία και την ανάπτυξη μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ευχαριστώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΜΑ τότε, αλλά και της ΔΕΠΑΜΑ, την οποία συμμετείχατε, οι οποίες αποτελούν σήμερα τη ΔΑΕΑΝ, γιατί πραγματικά υπερέβησαν με αυτούς πολλές φορές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δεν ήταν και λίγα, ειδικά όσον αφορά τη Μαρίτα, αλλά και τη ΔΕΠΑΜΑ και τις παραλίες. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό, το οποίο εκτός του ότι είναι έμπειρο, έχει προτιμία, ποτέ δεν έβαλαν χρονικά περιθώρια, δεν έδωσαν θέματα μισθοδοσίας, ωραρίου κτλ. Μπορεί να χρειάζεται ακόμα και σήμερα, ας πούμε, δουλεύουμε με κάποιους από αυτούς μας στις 9 η ώρα το βράδυ, προκειμένου να διευθυντήσουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν αναγκήσει τώρα και ενός του Καλλικράτη που αλλάζουν τέτοια πράγματα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους, καλή δύναμη στον Πρόεδρο, να διαβεβαιώσω ότι είμαστε δίπλα του και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και πάλι ευχαριστώ. Όσο μια φορά, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που μου ανέθεσαν την ευθύνη της διαχείρισης της δημοτικής επιχείρησης και κυρίως γενικά βέβαια υπήρξε πρόεδρος, βγήκε στην επιφάνεια η πραγματικότητα η άσχημη τα προηγούμενα χρόνια, παρέλαβα την κυρία Γιαννικάκη, ο γνώμονας το οποίο κινήθηκε ήταν το συμφέρον και μόνο της δημοτικής επιχείρησης, διότι θεωρώ πως είναι κτήμα της κοινωνίας και γι' αυτό είχα και πολλές συγκρούσεις με διάφορους οι οποίοι θα ρισκάρουν από όπως κάθε άλλο παρά την κριτική που έκαναν και την πολεμική τους είχε σχέση με γυαλή πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης. Διαχειριστήκαμε την όλη υπόθεση με διαφάνεια, με δικαιοσύνη από όσον αφορά το προσωπικό, το εποχιακό που ασχολούνται στην επιχείρηση. Τα διαχειριστικά σε συνεργασία με τον Δευτέρη τον Αβραμάκη, ο οποίος έδωσε μια καλή μάχη για εξοικονόμηση πόρων, όχι σπατάλι και άσκοπα έξοδα, και παραδίδουμε σήμερα στο Κώστα τον Κουνενάκη ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα το ευχηθώ μαζί με το Συμβούλιο του που ομολογουμένως προέκυψε ένα καλό Διοικητικό Συμβούλιο στο ξεκίνημα, να ελπίσουμε πως μέχρι τέλος θα πορευτεί και το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο με το γνώμονα της Δημοτικής Επιχείρησης, διότι το αντικείμενο της είναι ο τουρισμός. Τουρισμός σημαίνει καλή εικόνα του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τις παραλίες, αλλά και τη μαρίνα, την τουριστική μαρίνα του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι και από τα μοναδικά έργα του είδους η Κρήτη και συμβάλλει αφάνταστα την προβολή της τουριστικής εικόνας ενός άλλου είδους τουρισμού. Κώστα, εύχομαι από καρδιάς να επιτύχεις
το καινούριο σου έργο, συνεργασία με το προσωπικό, το μόνιμο της επιχείρησης, που πράγματι, όπως είπε και η κυρία Γιαννικάκη, έχει δείξει πάρα πολύ καλή διάθεση και εικόνα συνεργασίας. Και βέβαια αυτή η καινούργια πραγματικότητα που το αντικείμενο της δημοτικής επιχείρησης έχει διευρυνθεί, θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά πιστεύω πως μέσα από την καλή διάθεση θα ξεπεραστούν και θα πορευτούν καλύτερα ως δημοτική επιχείρηση. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με επέλεξε για τη θέση αυτή του Προέδρου της ΔΑΕΑΝ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το καινούργιο δεκαστήριο και ειδικά την κυρία Γιαννικάκη και τον κύριο Βάρδα, οι οποίοι διατέλεσαν Προέδροι εδώ και δέχτηκαν να βοηθήσουν και τώρα στο καινούργιο δεκαστήριο και όλους τους υπόλοιπους, το οποίο νέο ΔΣ απαρτίζεται και από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά μπαίνουν στα κοινά και σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, θέλουμε και αυτοί να βοηθήσουν και η πίστη σε μένα, ειδικά για αυτό το τομέα, αυτή την επιχείρηση, είναι ότι θα πάει καλά. Βρίσκεται σε καλό δρόμο, πιστεύω ότι μπορεί να πάει αρκετά καλύτερα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και ειδικά τώρα με τον Περικράτη τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Το μέτωπο της ΔΑΕΑΝ είναι αρκετά μεγαλύτερο. Έχουμε το καλό χωριό, έχουμε την Ελούδα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μετά, δεν γίνεται να βραχάσει. Εμείς έχουμε την πίστη και πιστεύουμε και όλοι που συμμετέχουν στο καινούργιο ΔΣ ότι θα ζήσουμε καλύτερες μέρες. Αυτό πιστεύουμε, θα προσπαθήσουμε. Και εγώ θα είμαι εδώ να συζητάμε όλα τα προβλήματα και με τους συμβούλους μου και με τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το καλό αυτού του τόπου και πιστεύω από τον καινούργιο χρόνο να πάρουμε τα πρώτα μας αποτελέσματα και η δουλειά που θα προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.